Στο σημείο αυτό πάμε να ανοίξουμε ένα ακόμη παράθυρο στην επικαιρότητά σας και να καλησπερίσουμε μέσω Skype τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριο Κωνσταντίνο Χουβαρδά. Κύριε Χουβαρδά, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Η κλιματική αλλαγή για ακόμη μια φορά δείχνει το σκληρό της πρόσωπο στην περιφέρειά μας. Μπορεί εδώ τοπικά να μην είχαμε φέτος έντονα καιρικά φαινόμενα όπως παρουσιάστηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι. Βλέπουμε όμως τις καταστροφικές επιπτώσεις τις οποίες επέφεραν οι πλημμύρες αλλά και οι πυρκαγιές στις πέντε εστίες οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω των πλημμυρών στην Θάσο. Ενημερώστε μας περαιτέρω για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Κοιτάξτε, πολλές φορές οι προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας δεν μπορούν να είναι υπερτοπικές. Δηλαδή, ξέρουμε το γενικό πλαίσιο ότι ο καιρός θα χαλάσει και θα έχουμε αστάθεια και κατά συνέπεια θα έχουμε και αρκετές βροχοπτώσεις, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε από πριν ακριβώς την περιοχή και ακριβώς την ένταση των φαινομένων. Έτσι ακριβώς έγινε και την περασμένη εβδομάδα στη Θάσο. Υπήρχαν έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες όπως προείπα ήταν υπερτοπικές, δηλαδή υπήρχε μεγάλη διαφορά έντασης στο βόρειο κομμάτι, όπου ήταν μια σχεδόν κανονική βροχόπτωση, ενώ στο νότιο κομμάτι και συγκεκριμένα στα λιμενάρια, τα οποία πάλι έχουν πλημμυρίσει και ήταν ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο ίδιο σημείο λοιπόν έχουμε τις έντονες βροχοπτώσεις, την υπερχείληση του χυμάρου και τα γνωστά γεγονότα που πλημμύρισαν μαγαζιά, καταστήματα κτλ. Άρα όταν έχουμε μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει να κοιτάξουμε κάποια πράγματα. Πρώτον, τα έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή, γιατί πολλές φορές έχουμε αμαρτίες παλιών χρόνων. Έχουμε κατοικίες δίπλα στα ρέματα που μπορεί να μην είναι και που θα μπορούσε να μην ήταν και μέσα στην ευρεία κήτη για παράδειγμα, και βέβαια πρέπει να σχεδιάζουμε με ορίζοντα 20ετίας, και όταν λέω με ορίζοντα 20ετίας θα πρέπει να βλέπουμε τι βροχοπτώσεις έχουμε, την περίοδο επαναφοράς δηλαδή, και ο σχεδιασμός των έργων να γίνεται με βάση τη μέγιστη βροχόπτωση που θα μπορούσαν να έχουμε μέσα σε μία 20ετία. Από εκεί και πέρα χρειάζεται να υπάρχουν όλος αυτός ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, πυροσβεστική αστυνομία, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και μετά η ικανότητα να επανέρθει η περιοχή στην πρώτερη κατάστασή της. Μάλιστα. Κύριε Χουβαρδά, αναφέρεται ότι οι μελέτες θα πρέπει να γίνονται σε επίπεδο 20ετίας. Σε τι επίπεδο, πόσων ετών γίνονται μελέτες αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι θέμα του κάθε μελετητή και των τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίες κάνουν τα αντιπλημμυρικά έργα. Και απλώς ορίζοντας 20ετίες είναι και μέσα στο πλαίσιο της οδηγίας 60, αλλά είναι και μια καλή πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά κράτη. Απλώς είναι ένα cost-benefit ανάλυση έχει γίνει και φαίνεται ότι δεν πρέπει να σπαταλήσεις πολύ περισσότερα χρήματα για να πιάσεις ας πούμε την πλημμύρα των 50 χρόνων, αρκεί να μπορείς ας πούμε να ανταπεξέρχεσαι σε μια πλημμύρα που θα γίνει μία φορά στα 20 χρόνια, να μπορείς να ανταπεξέλθεις. Αλλά για να γίνουν αυτά σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις μετρήσεις, να ξέρεις τις βροχοπτώσεις σου για να ξέρεις ακριβώς τα νούμερα των βροχοπτώσεων και να μελετήσεις πώς μπορείς να φτιάξεις ένα έργο που να ανταπεξέλθει σε αυτή τη βροχόπτωση. Και όπως είδαμε, αυτές οι βροχοπτώσεις είναι τύπου flash flood, δηλαδή ευνίδια πλημμύρα,
που σημαίνει ότι ρίχνει πάρα πολύ νερό μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Εδώ η όλη καταστροφή, ας πούμε, στα λιμενάρια έγινε μέσα σε 2 ώρες. Μάλιστα. Κύριε Χουβαρδά, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας για το βαθμό των επιπτώσεων των ισχυρών αυτών καιρικών φαινομένων? Σαφέστατα παίζει ρόλο. Πρέπει όλοι να είμαστε εκπαιδευμένοι για το τι πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε ένα τέτοιο γεγονός, δηλαδή μία καταρακτώδη βροχή που μπορεί να οδηγήσει σε πλημμύρα. Και θα πρέπει βέβαια να σεβόμαστε και τη φύση, αλλά και να προνοούμε το πού βάζουμε το αυτοκίνητό μας, τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια όταν βάζουμε το αυτοκίνητό μας. Και υπάρχει και η ατομική ευθύνη πολλές φορές, γιατί θα πρέπει να προσέχουμε, εκτός από αυτά που πρέπει να κάνει και ο Δήμος και η Περιφέρεια, φρεάτια, καθαρισμούς ρεμάτων κτλ, να κοιτάμε και το δικό μας το μικροπεριβάλλον, αυτό που είναι δίπλα στο σπίτι μας. Μάλιστα. Στην υπόλοιπη περιφέρεια, την χρονιά την οποία διανύουμε, είδαμε άλλα έντονα καιρικά φαινόμενα που να οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Ναι, έχουμε συχνά έντονες καταστάσεις. Θυμόμαστε την Θάσο ξανά, την Σαμοθράκη, στο Δηδημότυχο. Έχουμε πολλές ευνίδες πλημμύρες πέρα από τις πλημμύρες στον Εύρο. Στην περσινή χρονιά είχαμε δει και την Δράμα, τα ορεινά της Δράμας που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή θα δημιουργεί τέτοια θέματα, θα έχουμε πιο συχνά μεγάλες ραγδαιότητες και η ραγδαιότητα αυτά μπορεί να δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας, να μην έχουμε κανένα φυσικασμό, και όπως είδατε στη Θάσο, οι πλημμύρες αυτές, επειδή υπήρχαν και ηλεκτρικές εκενώσεις, οι καταιγίδες αυτές δημιούργησαν και 5 εστίες πυρκαγιών, οι οποίες αν δεν τις πρόσεχε η πυροσβεστική προστασία, η πολιτική προστασία της Θάσου, από την πρώτη στιγμή μπορεί να είχε και τραγικά αποτελέσματα. Εξάλλου είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιήθηκαν και ελικόπτερα και πεζεντέλ και για τις πυρκαγιές που έγιναν την ίδια ακριβώς μέρα με την πλημμύρα. Μάλιστα, πόσο σημαντική είναι η διαχείριση και η άμεση αντιμετώπιση τέτοιων ακραίων φαινομένων στην περιφέρειά μας από την πολιτική προστασία? Ουσιαστικά παίζουμε με το χρόνο. Άρα είναι μια λυσίδα, ειδοποίηση, και από εκεί και πέρα η ενημέρωση από τους φορείς, από το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ώστε και τα μηχανήματα να τα στείλει έγκαιρα εκεί που τα χρειάζονται οι φορείς, π.χ. η πυροσβεστική υπηρεσία, ή να γίνει γρήγορα μια αποκατάσταση. Οπότε παίζει πολύ σημαντικό και ο ρόλος και η εγρήγορση όλων των υπηρεσιών καθ' όλο το 24ωρο. Μάλιστα. Κύριε Χουβαρδά, με βάση τις προβλέψεις και τις μελέτες της πολιτικής προστασίας, αναμένουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα ακραία καιρικά φαινόμενα? Κοιτάξτε, θα πρέπει να δοθεί μια προσοχή κατά την σημερινή και αυριανή μέρα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στα ορεινά της Τράκης. Υπάρχει ήδη έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων. Είμαστε σε εγρήγορση για να δούμε το τι θα συμβεί. Πάντως είναι καλό πριν κάνει οποιαδήποτε μετακίνηση, ας κοιτάει και λίγο το δελτίο της ΕΜΗ. Σίγουρα. Και τις οδηγίες βέβαια αυτοπροστασίας, το τι πρέπει να κάνουμε όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Χουβαρδά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, αλλά και για την πολύ σημαντική ενημέρωση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.